Αναρωτιέστε τι έγινε. Χορούς, τραγούδια σήμερα, λαός, κοιτάξτε τι γίνεται κάτω. Δεν είχαμε καρέκλες να βάλουμε το κοινό. Δεν έχουμε άλλες. Κάθονται στα σκαλάκια. Κάθονται σε καρέκλες εξτρά. Κάθονται εκεί στη γωνία που κανονικά αυτός είναι ο χώρος για τους τεχνικούς και τους συνεργάτες της εκπομπής. Γιατί. Γιατί. Γιατί είστε εδώ. Για σας. Βρε, άστα τα για μας. Άστα τα για εσάς. Άστα τα. Γιατί είστε εδώ. Δεν ακούω, παιδιά. Καλή με μεγάλη γυναίκα, δεν ακούω καλά. Νίκος Οικονομόπουλος, σε λίγο πιο. Σε ξεχνάω μια στιγμή, καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου. Όπως βλέπετε, ρε. Ακριβώς, θα τα τραγουδήσουμε όλοι μαζί μετά, τα τραγούδια του. Όπως βλέπετε, η ορχήστρα του είναι στημένη εκεί, δηλαδή τα όργανα μάλλον, για την ορχήστρα που θα έρθει σε λίγο, διότι ο Νίκος θα τραγουδήσει live, θα τραγουδήσει ζωντανά στην εκπομπή και όχι playback όπως γίνεται πολύ συχνά στις εκπομπές που παρακολουθούμε. Θα τραγουδήσει αρκετά. Γεια σας! Τώρα, πριν υποδεχτούμε τον Νίκο σήμερα κοντά μας, έχω να σας πω το εξής. Θα έρθει πρώτα κοντά μας η Γιώτα. Ποια είναι η Γιώτα? Ποια είναι η Γιώτα, ρε παιδιά, ποια είναι? Δεν την ξέρετε. Δεν την ξέρετε. Η Γιώτα είναι ένα κορίτσι σαν και εσάς. Ένα απλό κορίτσι. Της διπλανής πόρτας. Ένα πολύ ωραίο ξανθό κορίτσι. Η Γιώτα, λοιπόν, ακούστε με. Έχει ένα θέμα. Έχει μία σχέση 3 χρόνια με τον σύντροφό της τον Νίκο. Θέλει να παντρευτεί. Αλλά αυτός τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Τίποτα ο Νίκος, τίποτα ο άκαρδος, δεν την παντρε, καλά κάνει, βρε, τέτοια να λέτε εσείς οι άντρες. Δεν την παντρεύετε τη Γιώτα μας ο Νίκος, δεν την παντρεύετε. Αλλά ακούστε να δείτε, εγώ θα τον καλέσω εδώ, στη φωλιά, τη γυναικεία, με τα γυναικεία φίδια, θα το ρίξουμε εδώ στο λάκκο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω. Για να έρθει η Γιώτα κοντά μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παντρεύομαι. Ποιος το φώναξε αυτό το «σε παντρεύομαι»? Εσύ ο άτακτος. Τόσες πολλές προτάσεις δεν το περίμενα. Άλλη πρόταση. Κάτσε, Γιώτα μου. Συγγνώμη λίγο. Άκου να τη Γιώτα, πρόσεξε. Θα στον κάνω εγώ τούρμπο. Θα έρθει εδώ με ελικόπτερο, θα το διαφύγει. Θα το φτιάξω εγώ. Πρόσεξε, πρόσεξε, Γιώτα μου. Νικολάκη, δεν ξέρω αν βλέπεις την εκπομπή. Ποιος άλλος την παντρεύεται, τη Γιώτα? Για να σηκώσουμε τα χέρια. Ποιος παντρεύεται τη Γιώτα? Γιώτα μου! Τόσο πολύ δεν το περίμενα. Τώρα θέλω ησυχία. Δεν τον βλέπω. Δηλαδή, πρόσεξε. Μπορεί να μην είναι εδώ κοντά μας, αλλά αισθάνομαι ότι αν παρακολουθεί την εκπομπή. Κάτι θα κάνει, ξέρω. Θα θελήσει να έρθει γρήγορα εδώ. Κέρατο. Πόσα χρόνια είσαι, Γιώτα μου? 25. 25 και είσαστε πόσα χρόνια μαζί? 3. 3 χρονάκια. 3 χρόνια σχέσεις είναι πια μια σχέση που αν κάποιος θέλει να φτιάξει τη ζωή του, εκεί η παντρεύεσαι ή χωρίζεσαι. Αυτό λέω και εγώ, Τατιάνα μου, αλλά τι θα γίνει δεν ξέρω. Δηλαδή, τι, εσύ θέλεις να κάνεις οικογένεια, γιατί εγώ θέλω 25 να πια είναι μια ηλικία που άμα κανείς παντρευτεί, να μείνει και κανένα χρόνο έτσι να χαρεί το γάμο του χωρίς παιδάκι, να κάνεις τα 26 το πρώτο παιδάκι, είναι μια ηλικία για να φτιάξεις τη ζωή σου, έτσι. Είναι. Οπότε περιμένεις κάτι να γίνει. Δεν γίνεται όμως. Τι να τον κάνω. Περνάνε κάποιες σκέψεις από το μυαλό μου, αλλά δεν ξέρω τι ισχύει και τι όχι. Εσύ του το έχεις δείξει το θέμα, πρέπει να το έχεις πει, Γιώτα μου, ότι ξέρεις, εγώ θέλω να φτιάξω τη ζωή μου, θέλω να κάνω παιδιά. Έχετε συζητήσει τέτοια θέματα? Βεβαίως. Γιατί αλλά όταν του το λέω, το αποφεύγει. Μου λέει, θα έρθει η ώρα του, με πιέζεις.
διάφορα τέτοια. Εσύ δηλαδή, δεν το έχουμε συζητήσει δηλαδή ποτέ σοβαρά. Εσύ πώς το φέρνεις, πώς τη φέρνεις την κουβέντα. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ό,τι θέλει μία μαεστρία για να φέρεις την κουβέντα. Σίγουρα. Για να το πας προς τα εκεί. Θέλει μία... θέλει τρόπο. Mm-hmm. Εσύ τι του λες δηλαδή. Ότι είμαστε 3 χρόνια μαζί, περνάμε καλά, αφού βλέπουμε ότι ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον, περνάμε όμορφα, γιατί να μην κάνουμε κάτι να προχωρήσουμε παραπάνω από τη ζωή μας. Ναι. Αλλά δεν παίρνω απάντηση. Τίποτα. Το κάνει, στρίβει και αυτό και θα δούμε και εξαφανίζεται. Τραγικό. Τα αποφέρει. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, για να σκεφτείς και εσύ πρώτα, να είσαι σίγουρη και εσύ για αυτό που θες να κάνεις. Είναι ο άνθρωπος που θες να περάσει για πάντα τη ζωή σου. Σίγουρα, δεν το συζητάω. 3 χρόνια είμαστε μαζί, περνάμε όμορφα. Τι στοιχεία έχει. Και στο λέω γιατί πρόσεξε να δεις. Εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές. Άρα μπορώ να συμβουλέψω με μια πιο νέα κοπελίτσα. Θα πρέπει να σκεφτείς ότι ο άνθρωπος που θες να παντρευτείς θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος που θα έχεις για πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει παντρεύομαι και ύστερα από λίγο θα δούμε. Όχι. Πρέπει να σκεφτείς ότι αυτός ο άνθρωπος σου κάνει για να γεράσεις μαζί του. Σε αυτή την ιδέα. Εγώ θέλω. Πώς είσαι εσύ, πώς την βλέπεις. Θέλω, μ' αρέσει. Απλά πιστεύω ότι ίσως σκέφτεται κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά από ότι εμείς οι γυναίκες. Τι αναστολή έχει κατά τη γνώμη σου εσύ. Πιστεύω ότι φοβάται να δεσμευτεί, να αλλάξει τις προτεραιότητές του, ίσως θέλει λίγο περισσότερο χρόνο ελεύθερο για τον εαυτό του και πιστεύει ότι αν θα προχωρήσει μαζί μου ότι μπορεί να χάσει κάποια πράγματα από όλα αυτά. Είναι και λίγο δεμένος με την οικογένειά του. Τι εννοείς. Είναι λίγο κακομαθημένος. Δηλαδή. Τα έχει καλά με τη μαμάκα του. Για πες το μωτό. Γιατί ξέρεις, πρόσεξε. Να ξέρεις ότι ό,τι πάρεις αυτό θα έχεις. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν αλλάζει. Και κάνω και τις προσπάθειές μου. Παίρνεις αυτό, αυτό είναι. Και αν υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί, θα αποδεχτείς από τώρα ότι είναι έτσι. Γιατί αν προσπαθήσεις να ανταλλάξεις, δεν μετά καταστράφηκες. Το ξέρω. Αυτό. Άρα θέλει λίγο μαμά να έχει. Θέλει. Εκείνα τα σουτζουκάκια δε, 16 φορές τα έχω φτιάξει. Δεν τα πετυχαίνω ποτέ, για κανένα λόγο. Ποτέ. Της μαμάς είναι πάντα καλύτερα τα σουτζουκάκια. Της μαμάς είναι πάντα καλύτερα, το μόνο σίγουρο. Ναι, εκτός από τη... Άρα εσύ είσαι μια παραδοσιακή γυναίκα, παρόλο που είσαι πιτσιρίκα, είσαι 25 χρονών, εσύ θέλεις να είσαι η γυναίκα του, να του μαχειρεύεις, να τον φροντίζεις. Ακριβώς. Να του πλένεις και να του σιδερώνεις ή να τα μοιράζεστε. Όχι, όλα, τα πάντα. Τι, όλα τα πάντα εσύ? Εγώ τα αναλαμβάνω. Τι λες, Γιώτα μου. Βεβαίως. Υπάρχουν ακόμα γυναίκες 25 χρονών που λένε όλα εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το κοινό τι λέει, παιδιά. Υπάρχουν πιτσιρίκες που λένε όλα εγώ ακόμα. Για σηκώστε το ναι ή όχι, μιας και τα έχετε. Σηκώστε. Για να δω. Όχι. Λοιπόν, εγώ έχω να δω τώρα έτσι πολύ πρόχειρα. Φτάνει, έχετε αναστάτωση βρε με τον Οικονομόπουλο και μιλάτε όλοι μαζί. Αυτό που είδα είναι ότι η πλειοψηφία πιστεύει πως όχι. Και είστε πολύ πιτσιρίκια εδώ, νέα παιδιά. Τα κορίτσια όμως... Λένε ναι. Νιώτα. Βέβαια. Εδώ έχουμε πολλά αγόρια σήμερα. Τα κορίτσια, τα περισσότερα κορίτσια είδα ότι σήκωσαν το ναι. Άρα η παράδοση που έχει... Η παράδοση που έχουμε από τη μαμά μας, που φροντίζει τον μπαμπά μας τόσα χρόνια, δεν έχει ακόμα, δεν την έχουμε ακόμα εγκαταλείψει. Αυτό ακριβώς. Εσύ έχεις την εικόνα της μαμάς που... Τη μαμά μου, βέβαια. Είναι εκεί για τον μπαμπά, του μαγειρεύει, το φροντίζει. Ακριβώς, ακριβώς. Τέτοια εικόνα. Και εγώ τα ίδια ακολουθώ από μικρό παιδάκι. Εσύ εργάζεσαι. Βεβαίως, είμαι ιδιωτική υπάλληλος. Και εκείνος εργάζεται. Ναι. Και να σου ρωτήσω κάτι, βρε Γιώτα μου. Εσύ εργάζεσαι. Αυτός εργάζεται. Το τελευταίο διάστημα δεν εργάζεται. Ναι. Το τελευταίο τετράμινο έχει λίγο πρόβλημα με τη δουλειά του, αλλά σε γενικές γραμμές. Θα βρεθεί. Εσύ εργάζεσαι, αυτός εργάζεται. Όταν θα γυρνάτε από τη δουλειά και θα είστε και οι δύο λιώμα από την κούραση. Γιατί έτσι γίνεται στα σύγχρονα ζευγάρια. Εσύ θα μαγειρεύεις, θα πλένεις, θα καθαρίζεις, θα φροντίζεις τα παιδιά, θα κάνεις όλα. Κάπου θα βοηθάει κι αυτός. Και εκείνος θα κάθεται να βλέπει τηλεόραση. Όχι. Κά
κάτι θα με βοηθάει κι αυτός λίγο, βέβαια, σίγουρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς γνωριστήκατε? Ο Νίκος έκανε παρέα με τον αδερφό μου. Από πολύ μικρή ηλικία, παίζανε μαζί ποδόσφαιρο, γνωρίζεται και με τον παπά μου. Και έτσι είχαμε την πρώτη μας γνωριμία, δηλαδή πριν 10-12 χρόνια, στην ουσία. Α, είναι οικογενειακή σχέση, ναι, στην ακριβώς. ουσία. Ιδιαίτερη και ξεχωριστή, και υπάρχει σεβασμός και... Και γι' αυτό ήμασταν πολύ πολύ προσεκτικοί για να κάνουμε ό,τι αποφασίσαμε να κάνουμε μέχρι στιγμής. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρή κι εγώ, δεν υπήρξε περίπτωση, δεν τον έβλεπα τον Νίκο ως σύντροφό μου, δεν μπορούσα να το δω. Ήμουνα κι εγώ πιο μικρή. Στην πορεία που μεγαλώσαμε κι δύο και είδα κι εγώ διαφορετικά τα πράγματα, είπα ότι ενδεχομένως να είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να ταιριάξω μαζί του. Αλλά έχω έναν ενδιασμό. Για πες. Ήταν λίγο αστατούλης, η αλήθεια είναι. Αστατός, ναι, ο ναι, Νίκος. Ναι, ήτανε. Νίκο μου, είσαι άστατος πολύ. Νίκο. Ναι. Είσαι άστατος. 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 Δεν ξέρω αν υπήρξα, όχι αν είμαι. Αν μπορεί υπήρξες. Κάποτε να υπήρξα. Τώρα πια τα λέω. Πλέον δεν νομίζω. Κομμένα. Δεν νομίζω να είμαι. Μάλιστα. Όχι, όχι, όχι. Δεν μου λες, βρε Νίκο. Σας ακούω και εσένα και τη γλυκιά μου. Σας ακούω. Τα λέει πολύ ωραία. Δεν μου λες, Νίκο, το κορίτσι θέλει να κάνει οικογένεια. Θέλει να περάσει το κατόφλι της εκκλησίας, θέλει να παντρευτεί και εσύ το σκέφτεσαι. Εξ αρχής με τη Γιώτα, ναι. Προχωρήσαμε σε σχέση, σκεπτόμενοι μόνο αυτό. Επειδή γνωρίζω την οικογένειά της χρόνια, είμαι φίλος με αδερφό της, με τον πατέρα της, δεν υπήρχε λόγος να κάνω μια σχέση μαζί της που δεν θα οδηγούσε, που δεν θα ήταν σοβαρή εξ αρχής. Τώρα τι γίνεται? Από εκεί και πέρα όμως, τα βλέπει λίγο διαφορετικά η Γιώτα, όπως όλες οι γυναίκες, φαντάζομαι. Τα βλέπουν λίγο πιο ρομαντικά τα πράγματα. Το γάμο, ξέρετε, για όλες τις γυναίκες όνειρο είναι να πάνε σε μια εκκλησία, να φορέσουν ένα νηφικό. Για εμάς τους άντρες, φαντάζομαι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, δεν σκεφτόμαστε κάθε τόσο πότε θα βάλουμε το σμόκι. Δεν μας τα λέει καλά ο Νικολάκης. Σταμάτα. Ο Νικολάκης έχει και αυτό την άποψή του. Την άποψή του. Όχι, δεν σας τα λέω καλά. Μια χαρά τα λέω. Από εκεί πέρα είναι θέμα αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Διαφωνούμε με υπάρχει... Για να σηκώσετε, ναι ή όχι, το κοινό. Για να δούμε. Εγώ τώρα θα πρέπει να πάω με την πλειοψηφία. Λοιπόν, λυπάμαι. Εγώ θα πρέπει να πάω με την πλειοψηφία. Άκουσε να δεις, Νίκο μου. Η πλειοψηφία εδώ στο στούντιο σήκωσε ένα όχι από ό,τι είδα. Βέβαια, επειδή έχουμε αρκετά αγόρια, είδα και πάρα πολλά ναι. Αλλά νομίζω ότι έτσι πρόχειρα τα όχι τα είδα περισσότερα. Δηλαδή, η πλειοψηφία εδώ λέει να το πάρεις το κορίτσι, αν κατάλαβες. Η πλειοψηφία δηλαδή θέλει, θέλει γάμο, να το πούμε έτσι. Αλλιώς θα με πάρει κανένας άλλος από εδώ. Δεν θα σε πάρει κανένας άλλος. Δεν θα σε πάρει κανένας άλλος, γιατί θα πρέπει να συνενέσεις και εσύ. Και δεν πρόκειται να πας σε κάποιον άλλον. Μόνο σε μένα μπορείς. Δεν νομίζω. Όπως και εγώ έχω μια εξάρτηση από σένα, έτσι και εσύ έχεις την ίδια, ίσως και περισσότερη από μένα. Για μένα. Έχει αυτοπεποίθηση, βλέπω, Γιώτα την μου. Έχει. Έχει την μια αυτοπεποίθηση ότι και παραπάνω από είμαι καλός κανένας. Εδώ ακριβώς. Θα σε έχει αυτό το... Αλλά το μου κάνει άντρας, πολύ άντρας. Μου κάνει είναι, ότι... Άντρας να κουμπίσεις επάνω του. Δεν είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Απλά η Γιωτούλα τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ είμαι λίγο πιο ρεαλιστής. Ζυγίζω διαφορετικά τη σχέση μας την κάθε τη στιγμή. Η Γιωτούλα βλέπει μόνο ευτυχία. Καλά κάνει, γιατί με βοηθάει και εμένα αυτό. Με βοηθάει και εμένα. Εγώ απλά βλέπω και την πρακτική πλευρά του πράγματος. Άκουσε να δεις, Νίκο μου, μετά τις διαφημίσεις έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Πολύ σημαντικό όμως. Να το δούμε προσοχή. Φαντάζομαι, όλα σημαντικά ακούω σήμερα.
βρε Νίκο. Είσαι στη γραμμή. Είμαι στη γραμμή. Πού να πάω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις. Τι είναι αυτό που σου φέρνει αλλεργία στο μυστήριο του γάμου. Γιατί το αποφεύγεις. Δηλαδή, όταν στο συζητάει μας λέει η Γιώτα, αλλάζεις κουβέντα, προσπαθείς πάντων να κερδίσεις χρόνο. Δεν αλλάζω κουβέντα. Απλά όχι. Δεν είμαι και συγκεκριμένος. Όχι, αλλάζεις κουβέντα. Δεν αλλάζω κουβέντα. Αλλάζεις. Δεν είμαι και συγκεκριμένος όσον αφορά το πότε, το σε 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο. Γιατί αυτό πιστεύω ότι θα βγει από μόνο του μέσα από κατάλληλες συνθήκες και θα μου βγει αυθόρμητα. Τα αισθήματά μου, ναι. Δεν πιστεύω να έχεις αμφιβολίες και γι' αυτά. Όχι, βέβαια. Ξέρω εγώ. Γιατί κάτι πήρε τα αυτή μου. Κάτι πήρε τα αυτή μου. Ότι μπορεί να μην σε θέλω τόσο πολύ ακόμα και κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Επειδή είναι πάρα πολλοί οι άντρες που έχουν αλλεργία στην ιδέα του γάμου, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο σε φοβίζει. Είναι η δέσμευση, είναι ότι πρέπει να είσαι για πάντα εκεί, υποχρεώσεις, ο ορχομός των παιδιών, θα χάσει την ελευθερία σου, τι τελικά. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα στη ζωή μου είμαι λίγο άτολμος και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Αυτό που σκέφτομαι, δηλαδή και με τρομάζει λίγο, είναι η αλλαγή στις προτεραιότητες που θα έχω από τη στιγμή του γάμου και μετά. Εγώ είμαι ένα άτομο που θέλω το χρόνο μου. Θέλω το χρόνο μου, δηλαδή... Γιατί δεν το δίνει το χρόνο? Θες το χρόνο σου, δίνε το χρόνο. Η Γιωτούλα... Αφού στον δίνει το χρόνο σου, το πρόβλημα είναι ότι δεν μου τον δίνεις, τον παίρνω εγώ. Όχι. Όχι. Αυτό είναι. Λάθος. Δηλαδή, αυτό είναι. Και αυτό πολλές φορές οδηγεί σε γκρίνιες, γιατί η Γιωτούλα είναι... Γιατί σου γκρινιάζω εγώ? Καλύτερη γυναίκα για τον οποιονδήποτε. Μ' αγαπάει, με προσέχει, γκρινιάζει, λίγο. Ζηλεύει. Λίγο. Πολύ. Λίγο. Πάρα πολύ. Και εκτός αυτού, πιστεύω ότι δεν είναι και σωστό να συζητάς τόσο συχνά για το πότε και πότε και πότε και πότε. Όποτε. Αυτό απαντώ. Καλά, θα τα φέρει ο χρόνος. Θα δεις. Δεν μου λες, Νίκο μου. Παρακαλώ. Δεν έρχεσαι από εδώ σιγά-σιγά. Να τα πούμε από κοντά, αφού ξέρεις ότι... Είστε και ξέρουμε ότι σε έχουμε πολύ κοντά. Είσαι, δεν είσαι, δεν μας βλέπεις από το σπίτι. Δεν έρχεσαι εδώ στο στούντιο. Δεν ξέρω, προλαβαίνω, δεν ξέρω. Πού είναι κοντά. Πού είναι κοντά. Πού είναι κοντά. Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Εσύ δεν το ξέρεις. Πιο κοντά δεν γίνεται. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε τώρα, ένα λεπτό. Μπορείτε παρακαλώ πολύ να μου φέρετε εδώ την έκπληξη. Όχι τον Νίκο, την έκπληξη. Την πρώτη έκπληξη. Μπορείτε να μου τη φέρετε. Ρεπόρτερ μας, γιατί πρόσεξε να δεις. Ναι. Ο Νίκος θα έρθει σε λίγο εδώ στο στούντιο. Αλήθεια. Και σου είπα ότι εμείς θα τον κάνουμε να παραμιλήσει. Καταρχήν έχουμε 10 γαμπρούς εδώ που σηκώσαν και ένα σε παντρευτεί πρώτον. Δεύτερον, όταν θα μπει μέσα πρέπει να φοράς κάτι που να σε δει και να του κοπεί ανάσα, να τον αρρωστήσει. Να πέσει κάτω δηλαδή. Να πέσει κάτω. Να πέσει κάτω. Και θέλω να μου πεις, σου φέραμε από τον κύριο Ασλάνη δύο... Τι να βάλει. Είναι η δική της στιγμή. Ποιο θέλεις να φορέσει, καρδιά μου? Αυτό. Ωραία. Πρόσεξα δεις τώρα τα αγόρια. Τα αγόρια, η γαλαρία που κάθεται από εκεί, θέλαν το κοντό, όπως καταλαβαίνεις. Για να φαίνεται πόδι. Οι γυναίκες φωνάζαν το μακρύ, αυτό που διάλεξες εσύ. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πας στα παρασκήνια με την Ευγένεια. Βεβαίως. Ντύνεσαι, στολίζεσαι και όταν θα έρθει εδώ θα τον κάνουμε να παραμιλήσει. Πολύ καλά, το πιάνω. Πάμε, κάνε
Ευχαριστώ. Και θα περάσω λίγο. Έχουμε δύο φίλους εδώ του ζευγαριού. Για φέρτε μου ένα μικρόφωνο. Φέρτε μου ένα μικρόφωνο. Τι γνώμη έχετε εσείς από αυτό, τι γίνεται, γιατί δεν προχωράει το πράγμα, έχει λίγο φρακάρει. Το θέμα είναι από τον Νίκο. Η Γιώτα την έχουμε σίγουρη. Ο Νίκος, γιατί πολύ το σκέφτεται. Σαν άντρας δυσκολεύεται λίγο. Ποια είναι η δυσκολία δηλαδή στο να παντρευτεί τη γυναίκα των ονείρων του. Συγγνώμη λίγο, γιατί είμαι πολύ άρρωστη εδώ και καιρό. Ζορίζεται σαν άντρας, ε. Ναι, εσείς ναι. Οι φίλοι τι του λέτε, τι τον συμβουλεύετε. Εμείς έχει μείνει ο τελευταίος από την παρέα και προσπαθούμε να τον βάλουμε και αυτόν στο καλούπι. Είναι όλοι παντρεμένοι όλοι, δηλαδή. Όλοι, ο και δεν το παίρνει είναι. Αυτός απόφαση. Με τίποτα όμως. Εσύ που είσαι και γυναίκα, τι γίνεται, δεν συνεδριάζετε με τη Γιώτα να βρείτε τρόπους να... Με τη Γιώτα προσπαθούμε, αλλά είναι λίγο δύσκολος. Δύσκολος. Είναι δύσκολος. Ρε τον Νίκο. Και εσύ φίλος του είσαι, έτσι. Πολύ δύσκολο ο Νίκος μας το παίζει. Το να κάνεις μια πρόταση γάμου γνωρίζουμε ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι απλά το ψάχνει λίγο παραπάνω. Ναι. Θέλει να είναι σίγουρος για αυτό που θα κάνει. Σίγουρα τον πιέζει και η Γιώτα. Ναι. Με αποτέλεσμα να γυρνάει λίγο αυτό μπούμεραν απέναντι στη Γιώτα. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά όταν πρέπει. Θα δείξει. Όταν θα είναι. Μάλιστα. Κάνουμε μια ψηφοφορία. Πιστεύετε ότι θα το πάρει το κορίτσι ή όχι? Όχι! Σηκώστε, σηκώστε, ψηφοφορία. Ψηφοφορία, να δω. Αν θα το πάρει το κορίτσι ή όχι, να δω την ψηφοφορία. Παιδιά, αυτό... Έχω να σας πω, εντάξει, φτάνει. Έχω να σας πω ότι αυτό συναγωνίζεται την ψηφοφορία που κάναμε για το τείχος. 95% ναι. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχάσουμε το δώρο το δικό σας, έτσι. 10.000 ευρώ μετρητά είναι αυτά. Θα πάρει 10.000 ευρώ μετρητά, 90-11-51-51-51 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Επίσης, για να διεκδικήσετε τα 10.000 ευρώ μετρητά, μπορείτε να στείλετε μήνυμα το ονοματεπώνυμό σας, τα φένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Για να κερδίσουμε λίγο χρόνο και να δούμε, θα έρθει ο Νίκος την ώρα του, πώς θα είναι η Γιώτα με την τουαλέτα, τι θα γίνει όταν θα συναντηθούν, ένα βίντεο και σε λίγο περισσότερα. Το σπίτι μας είναι ο χώρος που συνήθως περνάμε αρκετές ώρες, γι' αυτό και ο αρχιτέκτονας Κυριάκος Μιχαλόπουλος έχει ως βάση στο σχεδιασμό του τη λειτουργικότητα. Καλώς ήρθατε. Εδώ είναι η είσοδος του σπιτιού για την οποία έχει επιλεχθεί να επιμηθεί με υλικό το γυαλί, ένα υλικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Για να τονίσουμε το χώρο της εισόδου, επενδύσαμε τους τοίχους με τα πετσαρία, με γκρίτα πετσαρία, τα οποία είναι ένα από τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Το πάτωμα είναι μεγάλες πλάκες μαρμάρου 60x60. Βρισκόμαστε στον ενιαίο χώρο του καθιστικού, της τραπεζαρίας και της κουζίνας. Για αυτούς τους χώρους, σαν βασικά χρώματα, έχει επιλεχθεί το μαύρο και το άσπρο, δύο χρώματα που κάνουν έντονη αντίθεση και ενδιάμεση τόνη του γκρι.
Στην κουζίνα έχει χρησιμοποιηθεί σαν υλικό το γυαλί, ένα υλικό που βρίσκουμε και στους άλλους χώρους του σπιτιού. Ο πάγκος της είναι από κόριαν. Χρώματα και εδώ είναι το άσπρο και το μαύρο, δύο χρώματα με αντιθέσεις, τα οποία βρίσκουμε και στον χώρο της τραπεζαρίας. Η βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και η οικονομία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο πλέον σήμερα, ενώ ο λεπτομερής αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ορίζει το υψηλό τελικό αποτέλεσμα της κατασκευής. Στην οροφή από γυψανίδα έχει ενσωματωθεί ο κρυφός φωτισμός, ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει το φυσικό φωτισμό, ενώ ταυτόχρονα έχουν ενσωματωθεί και κάποιες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως είναι ο κλιματισμός του σπιτιού. Το παιδικό δωμάτιο και μπάνιο είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του παιδιού και διαφοροποιημένα από τα υπόλοιπα δωμάτια. Επιλέξαμε η τύχη να επενδυθούμε τα πετσαρία, ώστε να δώσουμε τελικά το ύφος που θέλαμε στο δωμάτιο. Το παιδικό μπάνιο θέλαμε να έχει ένα πιο παιχνιδιάρικο ύφος, έτσι όπως αρμόζει, και γι' αυτό επιλέχθηκαν σαν χρώματα το μοβ και διάφορες αποχρώσεις. Στο master bedroom έχουμε επιλέξει πιο γήινα χρώματα και ο τοίχος πίσω από το κεφαλάρι του κρεβατιού έχει επενδυθεί με ταπετσαρία για να έχει ένα πιο ζεστό ύφος όλο το δωμάτιο. Λοιπόν, τι θέλετε να σας πω εγώ, κύριε Χατζηγιάννη, από μένα περιμένετε. Εδώ έχουμε το υπερθέαμα μέσα στο στούντιο. Ο λόγος εσάς. Επειδή πλησιάζει, λες τώρα να σε δεις αυτό το υπερθέαμα και να συγκινηθεί με αυτό το φόρεμα και να κάνει πίσω. Εσείς τι λέτε, ε? Λωμό. Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει και στολισμό εκκλησίας, όπως είδατε, στο στούντιο. Είναι από το κατάστημα της κυρίας Μαρίας Μπόγρη στο Χαλάνδρι. Και προτείνω να φωνάξουμε τον Νίκο μέσα, κυρίες και κύριοι. Έλα, Θα δούμε. Τι κάνεις εσύ εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ? Καλά, θα δούμε τι κάνουμε κι εγώ κι εσύ. Θέλω να μου πεις καταρχήν πώς τη βλέπεις. Την έχεις ξαναδεί με τέτοια τουαλέτα? Δεν την έχω ξαναδεί. Είναι... Δεν είναι του στυλ μου καταρχάς. Τέλεια, η γυναίκα μου με αυτή την τουαλέτα. Είναι τέλεια. Καλέ, τι δεν πήρε να παντρευτεί, καλέ. Αυτός λιώνει, καλέ. Τι κοιτάει και λιώνει. Βασικά. Δεν θέλει να παντρευτείτε. Βασικά. Ναι. Είμαι έκπληκτος πιο πολύ. Ναι. Και ότι λιώνω, εντάξει, λιώνω. Θέλω να παντρευτώ. Είναι η γυναίκα της ζωής μου, αλλά... από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν όποτε, όταν πρέπει. Όπως τι πρέπει. Έχει. Να σου πω κάτι. Πρώτον. Να γίνει όλα όπως πρέπει. Έχουμε στήσει εδώ λουλούδια και νηφικά όλα. Πολύ ωραία όλα.
Λοιπόν. Άκουσε να το παίζει δύσκολο ακόμα πάντω. Το παίζει ακόμα δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρει. Καμιά φορά δεν είναι εκεί το τρένο, μπορεί να περάσει και να φύγει. Δεν είναι εκεί για πάντα να περιμένει και μαναμένει μηχανές. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Πόσο έχω εδώ. Ε? 10 άτομα. Πόσοι δήλωσαν συμμετοχή. Πόσοι είπαν θέλουν να παντρευτούν. Για να δω, για να δω. Μνηστήρες είναι όλοι αυτοί. Α, είστε μνηστήρες. Ας προσέχατε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Ούτε εγώ μπορώ να κάνω. Πρώτα να πω για μένα, ούτε εγώ μπορώ λοιπόν, να κάνω κάτι άλλο. Να δεις να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι. Τι έχει εκείνη η γυναίκα της ζωής σου. Ναι. Τι έχει. Τι έχει. Η γυναίκα της ζωής μου είναι η γυναίκα που παντρευόταν ο κάθε άντρας. Δηλαδή. Δηλαδή. Είναι όμορφη. Παρακαλώ αυτά δυνατά να τα λες να τα ακούει όλο το κοινό. Είναι όμορφη. Είναι η γυναίκα που παντρευόταν. Είναι γλυκύτατο πλάσμα. Είναι γλυκύτατο πλάσμα. Αγαπάει τον σύντροφό της, τον τιμάει, τον προσέχει. Θα προσπαθήσει λίγο παραπάνω μετά στους τζουκάκια. Κάτι θα γίνει. Είδες πιστόλικα. Θα το σώσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα είναι όπως όλες τις φυσιολογικές γυναίκες. Γκρινιάζει, όπως είπαμε, ζηλεύει. Αυτό που το πιέζει, έχεις βρει και το πιέζει. Και αυτό, πού το έχεις βρει και το λες. Πιέζεις, αγάπη μου, πιέζεις, πιέζεις. Εμένα ένα από τα πράγματα που χρειάζομαι στη σχέση μου είναι λίγο χρόνο για μένα. Που μπορεί να είναι δύο ώρες με ένα φίλο μου. Να σου πω, μην κάνεις και το πολύ δύσκολο. Αφού τη θέλει. Υπάρχει θέμα εδώ. Όχι, αλλά καλό είναι να λύσουμε μερικά τώρα που είναι και... Πόσο πια. Να τα λύσουμε, να τα λύσουμε. Τατιάνα, να τα λύσουμε. Έχεις το χρόνο. Έχεις κανένα λεπτό ακόμη να τα λύσεις. Λοιπόν, όχι, όχι, θα τα λύσουμε. Κάνα λεπτάκι το πολύ. Επέτρεψε μας λίγο. Επέτρεψε μας λίγο. Σήκω, αγάπη μου, σήκω. Σήκω. Για έλα από εδώ. Για έλα από εδώ. Θα βάλω τέλος στις ανησυχίες σου. Τι είναι αυτό. Ελπίζω πλέον να σταματήσει να με ζαλίζει. Να μου πει την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή. Φιλή, παρακαλώ, φιλή, φιλή. Συγκινήθηκα γιατί έτσι πρέπει να γίνονται αυτές τις στιγμές. Να έχουν συγκίνηση. Και να γίνονται και αυθόρμητα. Εγώ σκεφτόμουν ότι αν εγώ έκλαιγα αυτή την ώρα, φαντάσου η μάνα σου τι γίνεται με τη μάνα σου και τη δικιά σου. Τώρα, άστα. Δεν με έχουν πλαντάξει. Ελπίζω να είναι καλά. Αυτό μόνο. Ελπίζω να είναι καλά. Και η φιλενάδα εδώ την είδα και συγκινήθηκε. Οι εκπλήξεις όμως για σένα δεν σταματούν εδώ. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και για σένα και για σένα. Καλοδεχούμενος. Επειδή η πρόταση έγινε στην εκπομπή μας, θέλαμε να αναλάβουμε ένα μεγάλο κομμάτι του γάμου. Τώρα δεν θα ξαναβάλω τα κλάματα. Κάτσε να ακούσω. Δεν μπορώ. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ασλάνη με τα μοντέλα του να έρθει εδώ στο στούντιο.
από αυτά τα νηφικά ή αν θέλεις και κάτι ιδιαίτερο δικό σου, αν τίποτα δεν σ' αρέσει, θα γίνει δικό σου από τον κύριο Ασλάνη. Όποιος αρέσει, όποιο τραβάει ψυχή σου, όπως το θέλεις. Να απαντήσω εγώ. Πού είστε, κυρία Ασλάνη, ελάτε, να έρθει πρώτα, ελάτε, κυρία Ασλάνη. Ήθελες να απαντήσω εγώ καλύτερα. Όχι. Η ώρα είναι καλή. Να ζήσετε τις ημέρες. Καλά. Καλή σαν παιδιά. Έχω καιρό να σε αγκαλιάσω. Καταπληκτικά. Ο γαμπρός έχει ήδη διαλέξει. Για πες εγώ, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και τα 6 είναι υπέροχα. Α, ευχαριστώ. Τα 6. Είναι υπέροχα. 6 εγώ βλέπω. Είμαι και εγώ εδώ. Όχι, πλάκα κάνω. Και τα 7 είναι υπέροχα. Όποιο θέλει να διαλέξει. Ακούσατε τι είπε. Τον καταλάβατε το γαμπρό. Που λέει ότι, είναι μόνο 6 τα νυφικά, ξέρετε, το κοντό το απέκλεισε. Που λέει ότι η Γιώτα κρίμα οι μπότες και ντυμένες στο χέρι, πρωτότυπη ιδέα. Η μπότα με το κέντημα όλο, κρίμα, τέλειο είναι και το κοντό. Λοιπόν, μετά σας περιμένουν πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ας μας πει ο γαμπρός, θα μας πει ποιο τελικά του άρεσε. Πρέπει, αυτό που θα διαλέξει μια λέξη. Η νύφη, η νύφη. Εγώ θέλω αυτό. Αυτό έλα, παιδιά. Πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει και εμένα. Αυτό μου αρέσει και εμένα. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Η καρδιά μου τρελάθηκε, βαράει σαν ξεκούρτιστη πάντα. Παρακαλώ. Τις βέρες τις έχουμε. Τις προσέφεραν τα καταστήματα Λίλαλο. Να είναι καλά. Και τις έχουμε. Νηφικό, από τα καλύτερα που θα μπορούσαμε να βρούμε, από τον κύριο Ασλάνη. Λείπει κάτι. Γιατί λέω το γαμπρό, επειδή μας έκανε το δύσκολο, να μην το ντύσουμε. Άντε, άντε, ας δούμε, παρακαλώ και για τον γαμπρό. Why did I toss this away? With all those other things I like to forget. Σταλόπουλο! Ο γαμπρός, ο Νίκος, η Νίφη, είμαστε καλά. Ποιος σου αρέσει πιο πολύ, πιο συντηρητικός σε βλέπω. Ακόμα και εδώ θα βάλω να διαλέξει η μέλισσα γυναίκα μου. Με ποιο νομίζω ότι θα ήμουν πιο ωραίος. Τι λες! Το γκρι θέλουν όλοι. Το γκρι! Μήπως εμείς το θέλουν όλοι. Εγώ σε περίμενα πιο συντηρητική. Λέω, κανένα μαύρο θα διαλέξει. Εξαιρετικό. Τρελαίνονται οι γυναίκες για τα γκρι. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πηγαίνει και με το σπίτι μαζί. Για να έρθει και το νηφικό μπροστά να το δούμε. Φέρε το νηφικό.
χάσω 15 κιλά. Λοιπόν, το προσαρμόζω. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά, κυρία Σλάνη. Κυρία Σλάνη. Μιχάλη. Ναι, ναι. Ελάτε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά και τα παιδιά και τον κύριο Χρυστοδόπουλο. Ευχόμαστε καλή χρονιά και πάνω απ' όλα υγεία. Πολλά λεφτά, ευτυχία, αγάπη, να περάσει ο κόσμος τέλεια, γιατί η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, έτσι. Βεβαίως. Νίκο. Εγώ εύχομαι καλή τύχη. Καλή τύχη τα έχει τα πάντα. Λέγαμε το μικρό παιδί τι να είναι όταν γεννιόταν, τυχερό. Έτσι. Το τυχερό σημαίνει υγεία, σημαίνει λεφτά, σημαίνει να είναι καλά κυρίως. Εμείς λοιπόν θα έρθουμε και στο γάμο, αλλά τα δώρα δεν τελείωσαν εκεί. Τα υπόλοιπα... Η ώρα είναι καλή και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την καλύτερη. Θέλω να τα κρατήσετε και να τα διαβάσετε εσείς δυνατά. Όλα αυτά, μέχρι που σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ από παραγωγή των Ευαγγελάτων, να τον πάρω, να το πω πάμε, γιατί έχει και ταξίδι στο Ντουμπάι, μαθαίνω. Δεν είχα φτάσει εκεί κάτω. Για ξεκινά από εδώ. Καταρχήν το στολισμό. Στολισμός εκκλησίας, καθώς και ο στολισμός στο στούντιο είναι από το κατάστημα της Μαρίας Μπογρή στο Γαλάνδρι. Είναι η κυρία που στόλισε. Μιλάνε καλά γυναίκα. Μπομπονιέρες και προσκλητήρια από το ατελιέ νηφικών και εμπόριο ειδών γάμου Κωνσταντίνος Παπανικολάου. Η δεξίωση από το Beach Bar Restaurant Riviera στην Αρτέμιδα. Πες και εσύ κάτι. Για πες τώρα το καλύτερο, εσύ. Για πες εδώ το καλύτερο. Πες και εσύ κάτι. Το τουριστικό γραφείο Run Travel προσφέρει τετραήμερο ταξίδι στο μαγευτικό Ντουμπάι. Για δύο άτομα με την Gulfair. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, τρεις διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο 4 αστέρων, πρωινό και φαγητό καθημερινά, μεταφορές, ταξιδιωτική ασφάλεια. Το τουριστικό γραφείο Round Travel διοργανώνει κάθε εβδομάδα ταξίδια στο Ντουμπάι, στις Μαλβίδες και στη Σρι Λάνκα. Να τρελαθώ! Να σε ρωτήσω κάτι. Κοίταξε, αν το μετάνιωσες, αν το μετάνιωσες, θα το να πάρει κανένας άλλος την προσφορά μαζί μου. Να την πάρει κανένας άλλος την προσφορά. Αν θέλει να πάρει κανένας προσφορά, εγώ θα κρατήσω τη γυναίκα μου όμως. Φιλή και να ζήσετε. Νίκος Οικονομόπουλος. Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάσω μπλούζα και ένα τζιν και φύγα σαν αστραπή ξημερώνει. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γεννήθηκε το 1984 στην Πάτρα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το τραγούδι και γενικότερα με τη μουσική. Από θες καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Στην ηλικία των 6 κατάλαβε ότι ήθελε να γίνει τραγουδιστής και στα 17 του τραγούδισε για πρώτη φορά στα μπουζούκια. Μέχρι τότε όμως βοηθούσε τον πατέρα του στο ψαράδικό του, ενώ εργαζόταν και σε πιτσαρία. Λίγα χρόνια μετά και ενώ βρισκόταν στην Κομωτινή βλέπει στον ύπνο του ότι συμμετέχει σε talent show τραγουδιού. Ξυπνώντας ανοίγει την τηλεόραση και βλέπει το trailer του Dream Show. Ασυνέστητα όπως έχει πει παίρνει τηλέφωνο και δηλώνει συμμετοχή. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήρθες για να φύγεις πάλι. Ήρθες για να με σκοτώσεις. Στο Dream Show όπου και συμμετείχε ξεχώριζε τόσο για τις φωνητικές όσο και για τις ερμηνευτικές του δυνατότητες. Με αποτέλεσμα να βγει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού αλλά και της κριτικής επιτροπής. Δεν είναι τώρα πια. Φωνάρα, χαρακτήρας, μπράβος. Δεν είναι τώρα πια εδώ. Με έχεις εκπλήξει, ήταν όλα τέλεια. Πώς να το εξηγήσω. Κύριε Οικονομόπουλε, πραγματικά πιστεύω ότι είστε μεγάλο στάρ. Πάρε με, πάρε με όπου πας, μαζί σου πάρε με. Πρώτο CD single το Μάτια μου, όπου και περιείχε τη μεγάλη επιτυχία Κοίτα να μαθαίνεις, τραγούδι που τον έκανε αγαπητό στο ευρύ κοινό. Κάνεις λάθος, ήμουνα όλη σου.
σου η ζωή. Κοίτα να μαθαίνεις πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένη. Σημάδια να μετράς. Από τότε ακολούθησαν αρκετές συνεργασίες, με καλύτερες αυτή με το Σταμάτη Γονίδη και λίγο αργότερα με το Γιάννη Πάριο. Καρδιές, ράγισμένες καρδιές, παγωμένες σκηνές που δεν σβήνουν στο χρόνο. Ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων καλλιτεχνών, αν και το στυλ του θυμίζει παλιούς διαχρονικούς αγαπημένους τραγουδιστές, κάτι που δείχνει και το ρεπερτόριό του. Που δεν ζήσαμε χτες, μας σχεδίζουνε πόνο. Αν και έχει περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, ξέρει πια ότι οι στόχοι που βάζει και πετυχαίνει το βοηθούν ώστε να ξεπεράσει το κάθε πρόβλημα. Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά, όσο δεν παίρνει πονάω. Ο ίδιος είναι εργασιομανής και νιώθει δικαιωμένος γι' αυτό, αφού έχει ήδη 4 δισκογραφικές δουλειές και πολλές βραβεύσεις. Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά. Όμως το τίμημα είναι διακοπές, αφού όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί, δεν έχει πάει ποτέ. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Σε περίμεναν πώς και πώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε αρχίσει να εκνευρίζονται, πέρναγε η ώρα και τι φωνάζατε. Και τώρα θα χαρούν, ε. Τι φωνάζατε, τι φωνάζατε. Τέτοια συνθήματα. Ωραία, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα για σένα πριν μας τραγουδήσεις. Βεβαίως έχεις ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για μας. Εξαιρετικά για σας. Αρκετά έτσι πλούσιο για τηλεοπτική εκπομπή. Live πρόγραμμα με την ορχήστρα σου. Να σου πούμε συγχαρητήρια γιατί ο δίσκος σου έγινε διπλά πλατινένιος. Είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ το αποτέλεσμα. Γιατί φτασμένοι καλλιτέχνες από τα μεγαλύτερα ονόματα δεν έχουν αγγίξει το νούμερο των πωλήσεων το δικό σου. Και συγχαρητήρια γιατί ευχαριστώ είσαι ένα νέο παιδί που τα πας εξαιρετικά. Και από ό,τι βλέπουμε πολύ κοινό εδώ, έχει γίνει πανικός. Ποιος θα έρθει σήμερα. Εσύ τι θέλεις. Τον παντρεύεσαι, φωνάζεις. Για να ακούσω δυνατά. Τον παντρεύομαι. Δώστε το σημείο. Λοιπόν, ησυχία τώρα, ησυχία. Ησυχία για να κάνουμε τη συνέντευξη και σε λίγο θα τραγουδήσεις. Γεννήθηκες πού? Πάτρα. Γεννήθηκα και... Μέσα στην Πάτρα. Στην Πάτρα γεννήθηκα, ναι. Και στην Κάτω Αχαΐα μεγάλωσα. Η Κάτω Αχαγιά, εγώ έτσι, ναι, την ξέρω, Κάτω Αχαγιά. Είναι ένα χωριό, θέλω λίγο ησυχία γιατί επειδή είμαι... Δεν θα χαλάσουμε και μπορώ να φωνάσω. Λοιπόν, δεν μπορώ να φωνάσω, δεν βγαίνει η φωνή. Είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από την Πάτρα. Μια κομμόπολη των 13.000 κατοίκων, κάπου εκεί. Τι πιτσιρίκι ήσουνα. Έτσι όπως τα λέω εγώ λαϊκά και μ' αρέσει γιατί συνεννοούμε καλύτερα με τον κόσμο, ήμουν αδιάολος. Αδιάολάκι. Πολύ. Ήμουν πολύ ζωηρό παιδί. Ήσουν αλυτάκι. Ε? Ναι, ναι. Κάνες καβαλιές. Και ακόμα είμαι. Και ακόμα. Έμεινες λοιπόν με μαμά και μπαμπά στο χωριό, μέχρι που οι γονείς σου κάποια στιγμή αποφάσισαν να ζήσουν χωριστά, έτσι. Ναι, στα 7 μου χρόνια χώρισαν. Χώρισαν οι γονείς. Εσύ παρέμεινες στο χωριό ή άλλαξες περιβάλλον? Παρέμεινα στο χωριό διότι δεν μπορούσα να φύγω από εκεί. Επειδή είχα τους φίλους μου, το σχολείο, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο σε αυτήν την ηλικία να φύγεις και να πας κάπου αλλού και να γνωρίσεις καινούριους φίλους, παρέες κτλ. Να σας πω κάτι, θα θυμώσω αν συνεχίσετε να μιλάτε. Θα το κάνουμε στα σχολείο τώρα. Όποιος μιλά, θα βγαίνει έξω. Απουσία. Λοιπόν,
Επειδή εδώ είναι συνέντευξη, θέλω να το σεβαστείτε, γιατί ξέρω ότι έχετε μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, αλλά μιλάτε και δεν μπορούμε να κάνουμε τη συνέντευξη. Και είναι ζωντανή υπόμη. Λοιπόν, στα 7 σου χρόνια, λοιπόν, οι γονείς σου χωρίζουν, μένεις στο χωριό. Αδέλφια? Έχω άλλα δύο. Δύο αδέλφια. Τότε είχες μόνο ένα αδελφάκι, βεβαίως, ναι, έτσι. Μετέπειτα η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε και έχει κάνει ένα παιδάκι ακόμα. Τότε όμως. Το θεωρώ αδελφό μου. Ένα αδελφό, έτσι. Βεβαίως. Μεγαλύτερο, μικρότερο. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος και ένας μικρότερος. Ο μεγαλύτερος είναι. Όχι, εκείνη την περίοδο της ζωής σου θέλω να μου πεις. Ναι, ήταν μεγαλύτερος. Ενάμιση χρόνο μετά. Άρα είσαστε δύο αγόρια στην ο Βασιλάκης, ναι. Εσύ ήσουν 7. Και αυτός 8,5. Και εκείνος 8,5. Και μένετε στο χωριό με τη μαμά ή με τον μπαμπά. Μέναμε με τη γιαγιά όταν ήταν μαζί γονείς μου. Όταν αποφάσισαν οι γονείς σου να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ναι, έμεινα μαζί με τον παππού, τη γιαγιά και τον μπαμπά μου. Άρα μεγάλωσε στην Κάτω Χαγιά, από τα 7 και μετά με μπαμπά, γιαγιά, παππού. Βεβαίως. Υπέροχοι άνθρωποι. Εκεί πήγε σχολείο, φαντάζομαι. Ναι. Από τη γιαγιά. Πρέπει να έχεις πολύ έντονο δεσμό με τη γιαγιά. Είναι αδυναμία μου, διότι αυτή τη στιγμή είναι στη ζωή μόνο η γιαγιά μου. Ο παππούς με έχει φύγει πριν 4 χρόνια. Και τώρα που με βλέπει και όλα στέλνουν τα φιλιά μου, την αγαπώ πολύ. Είναι η γυναίκα στην ουσία που ήταν σε μεγάλος εκεί στα παιδικά σου ουσιαστικά, χρόνια. Ουσιαστικά ναι, μας μεγάλωσε. Σε μεγάλωσε. Γιαγιά και παππούς. Σου στάθηκε. Ήταν πάντα δίπλα μας. Πόσο χρόνο είναι τώρα η γιαγιά? Η γιαγιά είναι 73. Εντάξει, βαστάει ακόμα. Κουκλίτσα, ναι, βάφει τα μαλλιά της, βάφει τα νύχια της, είναι ένα στέλνο. Κοκέτα η γιαγιά δηλαδή. Από εκεί πρέπει να πήρα κι εγώ έτσι μετά. Ρε Νίκο, πρέπει να μας τη φέρεις τη γιαγιά εδώ. Αν είναι και κοκέτα και είναι, το θέλει και μπορεί. Να μας τη φέρεις εδώ. Να δώσεις συνέντευξη. Στο σχολείο σου ένα καλός μαθητής? Όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρός, άτακτος. Έπαιρνα συνέχεια ωριές αποβολές, διότι δεν έκανα καθόλου ησυχία στην τάξη. Αυτό δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση για σας. Εσείς πρέπει να είστε πιο επιμελείς από ό,τι ήμουν εγώ. Γιατί δεν είναι και το καλύτερο, μπορώ να σας πω. Ήμουν πάρα πολύ ζωηρός. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι οι καθηγητές με αγαπούσαν. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που τους έκανε να με αισθάνονται σαν παιδί τους, πραγματικά σαν παιδί τους. Και έχω ακόμα καθηγητές στην Αχαγιά που όταν πηγαίνω τους βλέπω και με βλέπουν έτσι με συγκίνηση. Χαίρονται για μένα πάρα πολύ βέβαια, αλλά με βλέπουν και με συγκίνηση από τότε που με ήξεραν, που είμαι ένα ζωηρό παιδί και λένε πώς έγινες έτσι, πώς ήσουν και πώς έχεις καταλήξει αυτή τη στιγμή να είσαι. Πιστεύω να χάσες και καμιά τάξη, να έμεινες καμιά χρονιά. Μόνο μία φορά. Λοιπόν, από ό,τι θα λέω σήμερα, εσύ θα κάνετε το ακριβώς αντίθετο. Εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη, απευθύνομαι στην Τατιάνα και σε εσάς βέβαια. Εντάξει, έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Τις πρώτες δύο ώρες. Επειδή τα παιδιά σε θαυμάζουν, δεν είναι ωραίο να δίνουμε, αν θέλεις, ένα κακό παράδειγμα από την Μα άλλη. Αυτό κάνω. Προσπαθώ να περάσω ένα κάνεις ωραίο μήνυμα. Καλά. Δηλαδή, μέσα κάνεις από τα λάθη μου, τα παιδιά να μην τα κάνουν. Εσύ λοιπόν, πόσες φορές έμεινες δηλαδή. Τα κάνετε, μπράβο, παρακαλώ. Πόσες φορές έμεινες στην ίδια τάξη? Έμεινα μία φορά στην Δευτέρα Γυμνασίου, από απουσίες πάντα. Γιατί τις πρώτες δύο ώρες ήθελα να πηγαίνω να ξεκουράζομαι κατά κάποιο τρόπο, γιατί ξυπνούσα και... Πού το μάντεψες, βρε εσύ? Γιατί το κάνει και ο ίδιος. Ρε παλιόπαιδο, πιο παλιόπαιδο, πιο παλιόπαιδο κάνει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τι έκανες λοιπόν που το μάντεψαν εδώ τα παιδιά? Τις πρώτες δύο ώρες πήγαινα να πιω το καφεδάκι μου μαζί με τους κάποιους άλλους φίλους και μετά πήγαινα στο σχολείο. Οπότε έμεινε από απουσίες. Και φτάνοντας στα μέσα της χρονιάς, είχα φτάσει στο όριο φυσικά και προσπαθούσα να πηγαίνω από την πρώτη ώρα, ξέρω εγώ, στην τάξη, αλλά και πάλι δεν έφταναν. Γιατί έφταναν και οι ωριές αποβολές που θα με απέβαλε κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια. Αποβολή, γιατί? Δεν τη γλίτωνα με τίποτα. Γιατί έτρωγες, τι έκανες στο μάθημα? Έκανα πολύ φασαρία στο μάθημα. Τι έκανες, δηλαδή έκανες πλάκες? Δεν άφηνα τον καθηγητή, την καθηγήτρια Παύλα, να κάνει μάθημα. Έκανες πλάκες, καζούρα και πολύ τέτοια. Πολύ ζωηρός, Τατιάνα μου, πολύ. Μένεις στη Δευτέρα Γυμνασίου. Την ξανακάνεις στη Δευτέρα Γυμνασίου και προχωράς. Ξανακάνω, αλλά σε νυχτερινό γυμνάσιο, στην Πάτρα. Εκεί ξεκίνησα να πηγαίνω σχολείο και στην Πάτρα. Τελείωσα το γυμνάσιο τελικά στην Πάτρα και μετά πήγα στο Λύκειο. Και? Που επίσης ξανά έμεινα στην πρώτη. Πάλι επαπουσίες. Στην πρώτη, μία φορά φαντάζομαι. Μία φορά. Αλλά ξαναπήγα και τη δεύτερη χρονιά,
γιατί οι φίλοι μου πήγαν στην επόμενη χρονιά, στην επόμενη τάξη, τη Δευτέρα Λυκείου, αλλά εγώ επειδή δεν μπορούσα να είμαι κοντά τους, θα τους έχανα τους φίλους, οπότε επέλεξα να ξαναπάω του χρόνου στην Δευτέρα Λυκείου για να είμαι κοντά τους. Όχι στη Δευτέρα Λυκείου, στην πρώτη εγώ, ξανά, ναι. Αλλά για να είμαι κοντά τους στο διάλειμμα. Για να είσαι με τους φίλους σου, ναι. Ξανά πήγες. Ναι. Μετά συνέχισες ή σταμάτησες. Μετά σταμάτησε. Εκείνο το διάστημα εκεί τραγουδούσα ήταν παράλληλα. Έχεις αρχίσει να τραγουδάς. Ναι, στα 17 μου. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Έπαιξε καθόλου ρόλο το γεγονός ότι κάποια στιγμή σε μια τρυφερή ηλικία οι γονείς σου βρέθηκαν χωριστά. Έπαιξε αυτό ρόλο στο να είσαι πολύ ασυνεπής στο σχολείο, να έχεις ίσως ένα οχαδερφισμό λέγοντας ότι εγώ θέλω το καφεδάκι μου και να ράξω και θα εντάξει το σχολείο μωρέ, στο να προσπαθείς να τραβήξεις την προσοχή στην τάξη. Πιστεύεις ότι έπαιξαν ρόλο ή δεν το έχεις φιλοσοφήσει ακόμα? Μιας και το ανέφερες, όχι, είμαι πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος σε πολλά πράγματα της ζωής μου, του παρελθόντος βέβαια. Όσον αφορά αυτό που είπες ότι ήθελα να τραβήξω την προσοχή, ναι, ίσως να υπήρχε αυτή η έννοια στο μυαλό μου. Mm-hmm. Ίσως να το σκεφτόμουν έτσι. Τότε δεν το καταλάβαινα, αλλά πλέον εφόσον σκέφτομαι το παρελθόν μου, σε ό,τι και αν είχα κάνει, είτε σε δουλειά, είτε στην προσωπική μου ζωή, νομίζω πως είναι έτσι. Mm-hmm. Μάλλον ήθελα να τραβήξω την προσοχή των φίλων μου. Η γιαγιά... Αλλά ήμουνα και πλακατζής, έτσι, είχα χιούμορ, έκανα πολλές πλάκες. Ήθελες να είσαι το κέντρο της παρέας. Ζωηρός ήμουν ανέκαθεν, όμως. Η γιαγιά, ο παππούς, ο μπαμπάς δεν σε μάλωναν για τις απουσίες? Δεν σε μάλωναν που δεν περνούσες τις τάξεις? Πάρα πολλές φορές. Σε μάλωναν, αλλά εσύ συνέχιζες. Αλλά εγώ ήμουν ακάθεκτος, ναι. Εκείνοι είχαν ολοκληρώσει το σχολείο ή ήταν άνθρωποι, κλασικοί άνθρωποι του χωριού που έχουν βγάλει το δημοτικό, έχουν πάει? Ναι, η γιαγιά και ο παππούς νομίζω ότι πήγανε μέχρι την πρώτη δημοτικού. Τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια λόγω της κατοχής κτλ. Και ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς νομίζω πρέπει να τελείωσε το γυμνάσιο, δεν θυμάμαι κι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Ο λόγος που σε ρωτώ είναι γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που δεν τελειώνουν το σχολείο, που το εγκαταλείπουν, είναι παιδιά τα οποία προέρχονται από οικογένειες που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο επίσης νωρίτερα, που δεν έχουν ολοκληρώσει το σχολείο. Και συνήθως τα παιδιά ακολουθούν, έχουν πρότυπο την οικογένεια, πάνε λίγο παραπάνω. Φαντάζομαι εσύ πήγες καμιά δύο τάξεις παραπάνω. Και μετά καταλήγω. Έκανες δουλειές όταν ήσουν μικρός, εργάστηκες, γιατί ήσουν από μια οικογένεια, ο μπαμπάς με τι ασχολείτο? Με τα ψάρια. Είμαστε οικογενειακός, από οικογένεια ψαράδων είμαι. Πουλούσανε ψάρια, είχαν κάποιο... Είχαμε ψαράδικο στην Αχαγιά. Ένα μαγαζί που πουλούσε ένα ψάρια, μαγαζί που όχι πουλούσε... καϊκή. Να το τονίσουμε. Ναι. Πουλούσαν ψάρια σε μαγαζί δικό μας. Εγώ πήγαινα εκεί κάθε Σάββατο, όταν πήγαινα σχολείο στο δημοτικό. Ναι, θυμάμαι στην έκτη δημοτικού που το Σάββατο δεν ήμουν στο σχολείο, πήγαινα στο ψαράδικο και βοηθούσα τον παππού. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και χαιρόταν και ο παππούς. Με αυτό που ήμουν και ζωηρός και μπορούσα να προσελκύσω τον κόσμο με το έτσι θέλω, να πάρει ψάρια. Χωρίς να θέλει να πάρει ψάρια. Ας πούμε, δίπλα μας ήταν ένα φαρμακείο. Ο άλλος πήγαινε να πάρει φάρμακα. Δεν ήθελε να πάρει ψάρια. Εγώ τον ανάγκαζα να έρθει να πάρει και ψάρια. Το φρέσκο ψάρι, πώς το ξεχωρίζει κανείς, ξέρεις, ή τα έχεις ξεχάσει από τότε? Από το κεφάλι φαίνεται. Εσύ ποιο ψάρι προτιμάς? Ποιο μου αρέσει? Εμένα ναι, μου αρέσουν γενικά τα ψητά ψάρια. Τσιπούρα. Τσιπούρα, πολύ ωραία, έφαγα χθες. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι μεγάλωσες... Όχι με στα πλούτη σίγουρα, όχι με οικονομική άνεση. Όχι. Μεγάλωσες σε μια οικογένεια. Θα έλεγα αρκετά δύσκολα. Αλλά δύσκολα. Αλλά όχι τόσο δύσκολο όσο φαντάζεσαι. Αρκετά δύσκολα. Δηλαδή, δουλέψαμε όλοι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το βιωτικό μας επίπεδο καλύτερο. Δηλαδή, υπήρχαν πράγματα που ήθελες μικρός να αποκτήσεις. Ναι, βέβαια. Παιχνίδια, ρούχα, τα οποία έπρεπε να εργαστείς κι εσύ ίσως για να τα πω. Να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσαν ποτέ τα παιχνίδια. Μου άρεσε το ποδήλατο πάρα πολύ, που ήταν για εκείνη την εποχή λίγο δύσκολο ένα παιδί να αγοράσει ποδήλατο εύκολα, έτσι όπως το λέμε τώρα. Με την έννοια ότι ξέρεις, πάω τώρα να αγοράσω ένα ποδήλατο. Εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά. Πολυτέλεια. Ήταν πολυτέλεια. Πώς το αγοράσεις εσύ, τα κατάφερες? Με δουλειά,
δούλευα, έπαιρνα χαρτζηλίκια από τον παππού, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μάζευα κιόλας, έπαιρνα, ας πούμε, θυμάμαι, έπαιρνα για το σχολείο στο δημοτικό 2 εκατοστάρικα. Μου άφηνε ο παππούς πάντα, να είναι καλά εκεί που είναι. Και θυμάμαι όταν χρειαζόμουν κάτι πάρα πολύ και δεν μπορούσα να το πάρω λόγω οικονομικού προβλήματος, τα μάζευα, δεν έτρωγα στο σχολείο, μάζευα ένα πουγγί, ας πώς το λένε αυτό, έτσι μεγάλο, πολλά εκατοστάρικα και μετά τα μετρούσα, λέω, 2 εκατοστάρικα επί ένα χρόνο, την ημέρα ας πούμε είναι τόσα. Τα μάζευα και στο τέλος μαζευόταν ένα ποσό, σύν το χαρτζιλίκι που έπαιρνα από τον παππού και έπαιρνα αυτό που ήθελα. Ξέρεις ότι αυτό είναι ένα από τα μυστικά για να γίνει πλούσιος κανείς, το γνωρίζεις? Αυτή η μεθοδικότητα που εσύ είχες ως παιδί ενστικτοδός, ότι μετράω τόσο, τόσο επί τόσο, σε τόσο καιρό θα το κάνω. Ναι. Αυτή η ενστικτόδης μεθοδικότητα είναι ένα από τα μυστικά για να γίνει κανείς πλούσιος. Μπορώ, δεν θα το έλεγα, το έχω απλοϊκό, καταφέρει. Απλοϊκό, αλλά είναι ένα από τα στοιχεία. Ναι, πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Θα το κάνουμε θέμα την άλλη εβδομάδα, αυτό το ετοιμάζουμε. Έκανες άλλες δουλειές, δηλαδή εκτός από το ψαράδικο πήγαινες και δούλευες στο χωριό για να βγάλεις χρήματα? Ή... Στο ψαράδικο δούλευα μέχρι τα 17 μου, αλλά παράλληλα από τα 14 και έπειτα δούλευα και σε μια πιτσαρία. Στην πιτσαρία του φίλου μου, του Βασίλη του Καρβουνιάρη, θέλω να το πω γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ και τώρα θα με βλέπει γιατί του μίλησα και χθες. Και ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω κιόλας, δούλευα στην πιτσαρία, ήμουνα delivery και σερβιτόρος ταυτόχρονα. Και μου είπε ο Βασίλης ότι υπάρχει ένας κύριος ο οποίος παίζει μπουζούκι στον πύργο, πύργο Ηλίας, ο οποίος έφερνε τα αλαντικά στο μαγαζί, σε εμάς. Και μια μέρα με άκουσε, μου λέει να σε ακούσω. Και το τραγουδάω ένα τραγούδι του Καζαντζίδη, θυμάμαι, το Αγριολούλουδο. Ήταν μπροστά και ο Βασίλης και το άρεσα πάρα πολύ. Έτσι έγινε μια οντισιόν στον πύργο, πήγα εκεί. Με είδε το επιχειρηματίας, του άρεσα πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα, ήμουν κατά ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω να τραγουδάω και μου λέει μπράβο, θα ξεκινήσουμε. Και κάποια στιγμή με παίρνει μέσα και μου λέει Νίκο, πόσα λεφτά θέλεις? Ήμουν εντελώς ψαρωμένος εγώ και του λέω, ο Σάκης ο Ζαφυρόπουλος, του λέω Σάκη μου, κύριε Σάκη, δεν θέλω λεφτά, ό,τι νομίζετε. Αρκεί να τραγουδήσω. Αυτό ήταν ο σκοπός μου, να τραγουδήσω, όχι να πάρω λεφτά. Και έτσι πήρες 3,60. Και ξεκίνησα με ένα πολύ μικρό συμβολικό ποσό. Όσο έπαιρνε στην πιτσάρια, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ξεκίνησε να τραγουδάω, ξεκίνησε το όνειρό μου από εκεί και έπειτα. Έτσι έρχεσαι να τραγουδάς στην περιφέρεια. Αρχικά ναι. Δεν ήρθες εδώ στην Αθήνα. Ξεκίνησα στον πύργο Ηλίας. Και στην Αθήνα πότε ήρθες? Στην Αθήνα ήρθα μετά το Dream Show. Άρα στην ουσία η πρώτη φορά που ήρθες στην Αθήνα ήταν για το Dream Show και έμεινες. Ναι. Στο Dream Show πώς και αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή? Η τελευταία μου δουλειά ήταν στην Κομωτινή, που έχω και πάρα πολλούς καλούς φίλους. Ο κουμπάρος μου που του έχω βαφτίσει και το παιδάκι του και άλλος ένας κολλητός μου ο οποίος με βλέπει από το σπίτι του, ο Σάκης. Ήμουνα στο δωμάτιο και κοιμόμουν και ξυπνώντας το μεσημέρι 3 η ώρα, ανοίγω τηλεόραση, όπως κάνω κάθε μέρα. Και όπως ανοίγω τηλεόραση βλέπω να παίζει το trailer Dream Show. Ενώ όμως στον ύπνο μου είχα δει ότι ονειρευόμουν ότι ήμουνα σε ένα talent show. Και δήλωσε συμμετοχή. Ναι. Εγώ όμως, τι έχει προηγηθεί, όλοι οι φίλοι μου με έλεγαν δήλωσε συμμετοχή, πήγαινε, είσαι καλός, αξίζεις, κάτι θα κάνεις. Στείλε ένα demo σε μια εταιρεία, δεν το έκανα ποτέ. Έλεγα μέσα μου ότι θέλω κάποια στιγμή με τη δικιά μου αξία να έρθει ένας άνθρωπος και να με δει και να μου πει μπράβο ρε Νίκο, αξίζεις να κάνεις αυτή τη δουλειά. Ήθελα να τα ακούσω. Τελικά δήλωσε συμμετοχή. Έτσι, χωρίς να το έχω στο μυαλό μου. Εγώ δεν ήθελα να πάω. Δεν είχα καν στο μυαλό μου σκεφτεί ότι εγώ θα μπω σε ένα talent show. Talent show το θεωρώ, όχι reality, γιατί εγώ δεν πήγα σε reality. Έτσι. Και μπήκες μέσα και σάρωσες. Μπήκες, τα πήρες όλα και έφυγες. Μπήκα μέσα και τραγούδησα. Αυτό έκανα. Πήρες τον κόσμο μαζί σου, βγήκες πρώτος και συνεχίζεις και σαρώνεις. Δηλαδή δεν έχει σταματήσει. Έχω ανάγκη από τον κόσμο. Άμεση ανάγκη. Θέλω να παίρνω αγάπη. Ένα από τα θέματα που είχε συζητηθεί πάρα πολύ τότε στο Dream Show ήταν μια απίστευτη ιστορία για το κοινό που σε αφορούσε. Σου είχε μιλήσει η μητέρα στο τηλέφωνο μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, όπως θυμόμαστε τότε ότι είχε ακουστεί, 13 ολόκληρα χρόνια που δεν είχατε μιλήσει καθόλου.
Θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό. Τατιάνα μου, θα μου επιτρέψεις ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα για εμένα προσωπικά και την οικογένειά μου και θα ήθελα να το σεβαστούμε αυτό και να μην το συνεχίσουμε, αν σου είναι εύκολο. Καμία αντίρρηση. Ήταν κάτι που έγινε τότε. Και... ήταν μια δύσκολη στιγμή, να το πω έτσι συνοπτικά, που τελείωσε, πέρασε και τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Και δεν θέλω να στενοχωρήσω κανέναν, ούτε να στενοχωρηθώ κι εγώ πλέον. Είναι όλα καλά. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ. Είναι σίγουρα μια στιγμή που ίσως αν μιλήσουμε εκτός από σένα, μπορεί να στενοχωρήσει και άλλους ανθρώπους, αισθάνομαι, που αγαπάς. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και καταλαβαίνω και το ότι δεν θες αυτούς να στενοχωρήσεις και αυτούς να πικράνεις. Πάνω απ' όλα είναι οι δικοί μου άνθρωποι. Έτσι. Ωστόσο, έχω μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό και θα σε ρωτήσω πριν που μου το έλεγες. Ως παιδί, λοιπόν, κάποια στιγμή εκλήθησες να πάρεις μια απόφαση πολύ σοβαρή. Καμιά φορά ζητάμε από τα παιδιά να την πάρουν όταν χωρίζουν οι γονείς. Σου ζητήθηκε να αποφασίσεις εσύ με ποιον από τους δύο γονείς θα μείνεις. Με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις, πλέον. Ναι. Αυτό για τα παιδιά είναι πολύ βαρύ. Αυτό συνήθως αποφασίζουν οι γονείς, αποφασίζουν τα δικαστήρια. Δεν ρίχνουν στα παιδάκια το βάρος αυτής της μεγάλης απόφασης. Θέλω να σε ρωτήσω αν αυτή την απόφαση, τώρα που έχεις φτάσει 28 χρονών, αν την κουβαλάς ακόμα. Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά το γεγονός ότι η Πάτρα με την Αχαγιά, η απόστασή τους είναι 25 με 30 χιλιόμετρα, ήταν ο λόγος που με κράτησε στην Αχαγιά. Υπάρχει βέβαια, παρένθεση, το δέσιμο με τον παππού μου και τη γιαγιά μου, που καθημερινά από τα χέρια τους που μας είχαν μωρά, μέχρι τη στιγμή που χώρεσαν οι δικοί μου, ήταν μαζί μας, κοντά μας. Δεν μπορούσα να τους αποχωριστώ. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ο άλλος λόγος όμως ήταν ότι έμεινα στην Αχαγιά γιατί ήταν το σχολείο, ήταν οι φίλοι μου. Δεν μπορούσα να αποχωριστώ. Υπήρχε ένα δέσιμο. Είναι και ευαίσθητη ηλικία αυτή των 7 χρόνων, 8. Δεν μπορούσα να αποχωριστώ τους φίλους και να πάω κάπου άλλο να γνωρίσω καινούργια πράγματα. Και λέω, θα μείνω με τον αδερφό μου εδώ, θα πάμε σχολείο με τους φίλους μας, θα είμαστε όπως ήμασταν και θα πηγαίνουμε να βλέπουμε και τη μαμά μας και η μαμά μας θα έρχεται να μας βλέπει. Η μαμά ήταν στην Πάτρα τότε. Ναι. Και εσείς μείνατε στο χωριό. Ναι. Αυτή την ερώτηση, το τι θα γινόταν αν επέλεγα διαφορετικά, δεν την κάνεις στον εαυτό σου ποτέ. Το έχεις κλείσει το κεφάλαιο μέσα σου. Την ερώτηση, τι θα γινόταν αν εγώ επέλεγα ως παιδί διαφορετικά. Αυτό, την ερώτηση αυτή την κάνεις στον εαυτό σου, είναι κάτι το οποίο το έχεις καλά κλεισμένο και πορεύεσαι γιατί δεν θες να γυρνάς το χρόνο πίσω. Ναι, το έχω καλά κλεισμένο και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά για αυτό που έκανα. Γι' αυτό λέω να μην συζητήσουμε και άλλο και να τραγουδήσουμε. Τι λέτε? Βάζω μπλούζα και ένα τζιν και φύγα σαν αστραπή. Ξημερώνει, κορναρίσματα, φωνές στο ποτήριο καφές, λείπεις πιο πολύ από χθες. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί. Ξανθιά ξημερώνει και με βρίσκει στο κορμί του έρωτα σου η βολή και μου λείπεις πιο πολύ. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα, δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα,
εκεί όλη μέρα. Δεν σε ξεχνάω μια στιγμή, καλημέρα. Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ, καλημέρα. Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Δεν σε ξεχνάω μια στιγμή, καλημέρα. Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Μπράβο! Παράδεισο πήγα μαζί σου και ανοίχτηκα όσο ποτέ. Είχα όνειρα ναυαγισμένα, μα για χάρη σου είπα το ναι. Ένα δώρο απόψε για σένα, που για μένα τα πάντα τολμάς. Με στιχάκια ηχογραφημένα, ένα δώρο καρδιάς. Ένα δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε, πως αγαπώ τα ηχεία στο τέρμα, κάτω τα τείχη, ό,τι καν τύχει για σένα τα ζω. Δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε, πως αγαπώ τα ηχεία στο τέρμα, κάτω τα τείχη, ό,τι καν τύχει για σένα τα ζω. Για σένα το τραγούδι αυτό. Για να έχεις αυτά που αξίζεις, με το σύμπαν θα συνομωτώ. Όταν έρχεσαι να μου χαρίζεις το κρυμμένο καλά εαυτό. Τέτοιος έρωτας είναι για πάντα, στο ποτέ σου ποτέ μη με πας. Να θυμάσαι αυτή η παλάντα, είναι δώρο καρδιάς. Ένα δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε, πως αγαπώ τα ηχεία στο τέρμα, κάτω τα τείχη, ό,τι κατήχει για σένα τα ζω. Δώρο για σένα, για να θυμάσαι όπου και να σε, πως αγαπώ τα ηχεία στο τέρμα, κάτω τα τείχη, ό,τι κι αν τύχει για σένα τα ζω. Δώρο για σένα το τραγούδι αυτό. Δώρο για σένα, θυμάσαι όπου και να σε, πως αγαπώ τα ηχεία στο τέρμα, κάτω τα τείχη, ό,τι κι αν τύχει για σένα τα ζω. Δώρο για σένα το τραγούδι αυτό. Πρόδωσε καρδιά. Κλαίεις πάει, λιώνει, με παρακαλάει. Το όνομα σου συναφήσει όταν χτυπάει. Να γυρίσεις σαν εφόρον που ζητάει. Με τρελαίνει κι άκρη δεν μπορώ να βρω. Σε μισώ, σ' αγαπώ, σημείωσα δεν υπηρώ. Σε μισώ, σ' αγαπώ, σημείωσα δεν υπνώ. Σπίστον θες κι ό,τι θες, πάθω
ξαναποδώσω. Σε στείλα να φύγεις από μένα μακριά. Τέλειωσες είπα, μα με πρόδωσε καρδιά. Κλαίει, σπάει, λιώνει, με παρακαλάει. Το όνομα σου συναρτήσει όταν χτυπάει. Να γυρίσεις ανεφόρον μου ζητάει. Με τρελαίνεις κι άκρη δεν μπορώ να βρω. Σε μισώ, σ' αγαπώ, σημείωσα τε διπλώ. Κι ας χαθώ, δεν μπορώ, μ' αρρωστή καρδιά να ζω. Σε μισώ, σ' αγαπώ, σημείωσα τε διπλώ. Σπίστο χτες κι ό,τι θες, αφού μόνο εσύ είμαι και άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Άκουσα μες στο πιωτό σου ότι ψάχνεις τα φιλιά μου. Άκουσα πως σε πηγαίνουνε στο σπίτι σου στα χέρια. Άκουσα στον ουρανό σου ότι σβήσανε αστέρια. Δεν έχεις φύγει, αυτό το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ, με ένα φτερό που είναι δεν άξε κανένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ, αυτό το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ, με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα. Άκουσα έτσι να ακούγεται κανένα ελληνικό τραγούδι στην τηλεόραση που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Άκουσα πως δεν αφήνεις να σ' αγγίξει ξανός κανένας. Άκουσα πως παραδέχτηκες ότι ήμουνα ο ένας. Άκουσα να λες πως είμαι το δικό σου πεπερωμένο. Άκουσα πως έχεις πια εγώ ίσως μαγερωμένο. Δεν έχεις φύγει, αυτό το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ, με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ, αυτό το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ, με ένα φτερό πουλί δεν πέταξε κανένα. Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Με πνίγεις έτσι που το πας, πιο καλά να φύγεις. Όσο μου ζητάς, τόσο θα βαριέμαι να σου δώσω. Όπως μ' αγαπάς, μάλλον δεν μου κάνεις. Με υπερβολές, σίγουρα με κάνεις. Και με απειλές, τότε είναι που δεν σου ανήκω. Δεν είμαι κανενός, έχω θέμα, είμαι διαφορετικός. Μες στην τρέλα μου για όλα ικανός. Αν φύγω μακριά δεν θα σ' αρέσει. Δεν είμαι κανενός, μοιάζω με στεριά και είμαι ουρανός. Που με
πας δεν φυλακίζεται το φως. Ούτε είμαι κανενός και αν σ' αρέσει. Ούτε είμαι κανενός και αν σ' αρέσει. Απ' την αγάπη μου κρυμμένη παριστάνει στο Θεό. Έχεις την καρδιά μου η κασπαθή σου κι όλο με χτυπάς μ' αυτό. Πίσω απ' την αγάπη μου κρυμμένη παριστάνει στο Θεό. Εγώ κατάθεση ψυχή. Εσύ ταξίδι αναψυχής. Παίρνω απ' το σώμα σου όσμη και φέτρικο σου είμαι κλειδί. Εγώ κατάθεση ψυχής. Εσύ ταξίδι αναψυχής. Τέρμα τα ψέματα, σε περίμενα όλη νύχτα να δεις. Άσε τα κλάματα και επιμόνα μη μου τηλεφωνείς. Με έχεις λοιπόν δεδομένο, όμως καιρός να σκέφτεις πόσο ακόμα θα μένω σε θέση αναμονής. Τι θα γίνει με εμάς, δεν υπάρχω για σένα και ξαφνικά μ' αγαπάς. Τι θα κάνω με σένα που με ταλαιπωρείς. Ζητάς παθιασμένα και να φεύγεις μπορείς. Θα σου κάνω ό,τι κάνεις και θα δεις. Θα τρελαθείς. Και ποιος σου είπε πως μπορώ. Πως είμαι σαν και εσένα εγώ, έτσι νομίζεις. Και ποιος σου είπε πως μπορώ να αποτελειώνω ό,τι γκρεμίζεις. Αρνούμε να μη σ' αγαπώ και μη γυρίζεις, μη γυρίζεις. Ζήσω τώρα αλλιώς. Έτσι μου είπες πριν να φύγεις. Φαίνεται έχεις γεννηθεί μονάχα για πληγές να γίνεις. Πρέπει να ζήσω τώρα αλλιώς. Πρέπει να μάθω να ξεχνάω. Να ξέρεις όσο απ' την καρδιά και το μυαλό όσα μου είπες σ' αγαπάω. Και ποιος σου είπε πως μπορώ να κάνω ό,τι αποφασίζεις. Πως είμαι σαν και εσένα εγώ, έτσι νομίζεις. Και ποιος σου είπε τελειώνω ότι γυρεμίζεις. Αρνούμε να μη σ' αγαπώ και μη γυρίζεις. Μη γυρίζεις, μη γυρίζεις.
γιορτάσεις. Σαν κλέφτης πέρασα μες του ουρανού το κήπο. Το χέρι μ' άπλωσα να πιάσω ένα αστέρι. Μα όταν προσπάθησα από εκεί να ξαναφύγω, το δρόμο με κλείσαν δυο νεύχοι αγγέλη. Το δρόμο με κλείσαν δυο νεύχοι αγγέλη. Ήθελα κάτι ακριβό να σου προσφέρω, κάρτηκα μ' απόψε που έχει τα γενέθλιά σου. Κάρτηκα μ' απόψε που έχει τα γενέθλιά σου. Αυτό το αστέρι θέλα δώρο να σου φέρω, αυτή τη νύχτα να στολίσει τα μαλλιά σου. Ήθελα κάτι ακριβό να σου προσφέρω, κάρτηκα μ' απόψε που έχεις τα γενέθλιά σου. Κάρτηκα μ' απόψε που έχεις τα γενέθλιά σου. Σήμερα πήρατε μια πολύ μικρή γεύση από αυτό που μπορείτε να ακούσετε και να απολαύσετε στο Fix. Σωστά, πολύ όπου σωστά. Όπου τραγουδάς μαζί με... Μαζί με τον Νίνο, τον αγαπημένο, και τον Ιωακίμ Φουκά. Έτσι λοιπόν. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στο Fix. Σήμερα εδώ, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος και τα νέα τα παιδιά σ' αγαπούν πολύ. Το ένιωσα από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο στούντιο, μόνο που ανέφερα το όνομά σου. Και νομίζω ότι σου έχουν κάνει μια παραγγελιά. Παρακαλώ. Έχεις παραγγελιά. Τραγουδάκι. Είναι τραγουδάκι. Είσαι πολύ ευχαριστή. Πάμε. Σας θέλω δυναμικούς. Ξημερώνει βρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν και φύγα σαν αστραπή. Ξημερώνει κορναρίσματα φωνές. Στο ποτήριο καφές λείπεις πιο πολύ από χθες. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Δεν σε ξεκινάω μια στιγμή. Καλημέρα, θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Σημερώνει, κόσμος πάει για δουλειά και στη στάση τα παιδιά κάνουν χάζι μια ξαντιά. Σημερώνει και με βρίσκει στο κορμί του έρωτά σου η πόλη και μου λείπεις πιο πολύ.